Πάσα από τον Τσίλδε στον Γκλέιζα. Σκορτσανίτη στο επιθετικό rebound. Κράτησε σταθερό. Και φάουλ. Ενώ υπάρχει και κίνδυνος παρεξήγηση εκεί. Ανάμεσα στον Γκλέιζα και στον Williams. Πάντως μπορεί να είναι δυνατό παιδί και να αντέχει το ξύλο Σκορτσανίτη. Αλλά κάποια στιγμή σε τέτοιες φάσεις οι διαιτές οφείλουν όχι να το προστατεύουν από. Να πονέμουν δικαιοσύνη, γιατί ο Χιμένεφ τον χτύπησε 2-3 φορές θέλοντας το replay μας δικαιώνει. Και ο Χιμένεφ και ο Μπέρνι τον χτύπησε εδώ. Δεν υπάρχει φάουλ στην επόμενη εκδίκηση, αλλά στην αρχή έφαγε αρκετές ψηλές ο Σκορτσιανίτης. Άφησαν πλεονέκτημα οι διαιτές για κάποιο λόγο. Κλέιζα στην γραμμή του φάουλ, Κλέιζα είναι πρώτο. Είναι σημαντική βοήθεια του Μπέβερλι και στην άμυνα με τα πολύ, κυρίως στην άμυνα με τα πολύ γρήγορα πόδια του, αλλά και στην επίθεση βοηθά του Παπαλουκά ώστε να μην. Κουμπαντάρει μόνος του όλο το παιχνίδι. Αυτή είναι η άλλη όψη του νομίσματος. Επιθετικό φάουλ εδώ από τον Σκορτσανίτη πάνω στον Ρούμπιο. Το replay θα μας. Το δεύτερο φακτικό φάουλ. Εντάξει. Τιμωρείται ένα παιδί επειδή απλά είναι δυνατό. Δεν έχει κάνει. Και ο Γκώδες. Και ο Γκώδες, ναι. Αυτό είναι, είναι ένα ζήτημα του ευρωπαϊκού μπάσκετ αυτό. Ότι από το ότι κοντοί πάντα θα πάρουν το σφύριγμα όταν πέφτουν πάνω στον ψηλό ή σε τέτοιες καταστάσεις. Ο Ρούμπι αποσύρθηκε, επέστρεψε ο παίκτης που η εθνικότητα του οποίου σε συνδυασμό με, την, με το επάγγελμά του θα μπορούσε να συνιστεί με ανέκδοτο. Είναι ξέρω, σκοτσέζος μπασκετμπολίστας. Δηλαδή δεν είναι και πολύ συνηθισμένο. Παπαλουκάς κλέβει. Και εδώ τι έχουμε. Από ένα από φάουλ. Ένα φάουλ. Εδώ ξεφεύγουν τα πράγματα. Και υπάρχει. Να, αυτά μας έλειπαν τώρα. Ο Williams αποβάλλεται ο Μπέβερλι. Ναι, είχε λύσει το ζωνάρι από προηγουμένως με τον Κλέιζα. Και ο Williams προφανώς. Αποβάλλονται και οι δύο. Για να δούμε. Νομίζω και οι δύο αποβάλλονται. Δύο αποβολές. Μπορούν να μας διαφωτίσουν ο Κώστας Κατέβας ή ο Μπάμπης Σαρατινάκης που είναι κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Τι ακριβώς έχουν δείξει οι διαιτητές και εγώ αυτή την αίσθηση έχω. Αποβολή και οι δύο. Και οι δύο. Μάλιστα. Το Σκορτσανίτης. Και εδώ συνεχίζει ο καβγάς. Δεν είχε λόγο ο Σκορτσανίτης τώρα, γι' αυτό τον μαλώνει ο Παπαλουκάς να πάει να ξαναμπλέξει σε καβγά. Φαινόταν πάντως μια ένταση από προηγουμένως και γι' αυτό είπα ότι έχει λύσει το ζωνάρι του Williams, αφού υπήρξε ο πρώτος καβγάς με τον Γκλέιζα και εν συνεχεία βεβαίως βλέπουμε εδώ πέρα η γρονθοπατινάδα εδώ με τον Μπέβερλι και τον Σαμούτ Williams από τις καλυφιέ και οι δύο. (Συσχελίδι) 22-20 το σκόρεξ και 53 πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Είναι έξω πια από το μάτς από εδώ και πέρα και ο Πάτρικ Μπέβερλι και ο Σαμόντ Γουίλιαμς. Πάμε στον Κώστα Κατέβα. Συγγνώμη, Βασίλειο, πάμε στον Κώστα Κατέβα. Κώστα. Δεν έχω εικόνα του τι ακριβώς έχει συμβεί και αν η απόφαση είναι δίκαιη ή όχι. Πάντως στον πάγκο του Ολυμπιακού έχει προκαλέσει έκρηξη. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης πήγε στον διαιτητή. Πάρα πολύ εκνευρισμένο, ήταν εκτό αυτού ζητώντα το λόγο γιατί του έλεγε για ποιο λόγο απέβαλε και τον Μπέβερλι. Ενώ και οι παίκτε και στου παίκτε έχει περάσει αυτή η φόρτιση. Με συνέπεια να φεύγουν καρέκλε, μπουκάλια και ό,τι άλλο υπάρχει εδώ. Δεν ξέρω αν μπορούμε να ξαναδούμε τη φάση. Και, δεν είναι θέμα πατριωτικού συναισθήματο, αλλά φαίνεται ότι ο Αζάν Προβοκατέρ που λένε Γάλλοι είναι σαφέστατο Σαμόν Βίλιαμ. Ευχαριστούμε το σκηνοθέτη μα. Βλέπετε εδώ. Και τώρα βεβαίω που αποχωρούν οι δύο παίκτε. Βλέπουμε τον Williams ότι δεν αφήνει τον Μπέβερλι να κινηθεί. Τον στέλνει στο παρκή και μετά βεβαίως ο Μπέβερλι του τραβάει το πόδι. Εδώ εμπλέκονται και οι δύο στο καβγά και αποβάλλονται. Αλλά ξεκινά σαφέστατα ο Williams στην όλη ιστορία. Ο Μπέβερλι αποθεώνεται.